είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη σύσκεψη. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι επειδή βλέπω και διαβλέπω μία σύγχυση και διάφορες αντιδράσεις, ξεκινάμε ένα διάλογο, ξεκινάμε μία διαδικασία, ξεκινάμε μία καμπάνια, αλλά νομίζω αυτή η καμπάνια πρέπει να καταλήξει κάπου και πρέπει να είναι κοινό κτήμα όλων, όλων όσων εμπλέκονται, ότι η Κοζάνη, και θα λέγω όχι μόνο η Κοζάνη σε βάθος χρόνου, αλλά η Κοζάνη γιατί αυτό μας αφορά, θα πρέπει να κόψει το καπνίσμα. Για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι μπορούν να εξηγηθούν και να ερμηνευθούν με τρόπους. Για λόγους δημόσιας υγείας, για λόγους σεβασμού απέναντι στις λιγότερο δυνατές ίσως ομάδες ή στις περισσότερο ευάλωτες ή στους γονείς ή στα παιδιά. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί σχεδόν μόνο στην Ελλάδα σαφέστατα θα πρέπει να αλλάξει. Αυτό όμως πέρα από την επιβολή του νόμου, με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να γίνει κτήμα και επέκταση της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε εδώ και θέλουμε να είναι η πρωτοβουλία που θα ξεκινήσουμε από κοινού με τους αρμόδιους φορείς και με την κοινωνία των πολιτών και με τη συμμετοχή και των ίδιων των άμεσα εμπλεκομένων. Δεύτερον, και να το ξεκαθαρίσω, η επιβολή του νόμου δεν αφορά μόνο τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά αφορά όλους τους δημόσιους χώρους. Νοσοκομεία, γραφεία, υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια υπόθεση που δεν είναι εύκολη. Ξέρουμε πολύ καλό ότι τα εργαλεία που έχουμε δεν είναι τα αναμενόμενα, αυτά που απαιτούνται μάλλον. Και τρίτον, εκτιμούμε ότι θα προκύψει μέσα από αυτό το διάλογο και προτάσεις συγκεκριμένες για τροποποίηση του νόμου. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε την εκστρατεία κατά του καπνίσματος στην Κοζάνη, ζητάμε τη συμπαράσταση όλων των φορέων και θα προκύψει, ελπίζουμε, ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η προσπάθειά μας θα έχει αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα απαιτείται και η συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων. Έλεγχοι γίνονται από τη Δημοτική Αστυνομία, όποιον άλλον μπορεί να είναι υπεύθυνο. Κοιτάξτε, έλεγχοι γίνονται. Αρμόδιοι για να κάνουν ελέγχους είναι η Δημοτική Αστυνομία, το υγειονομικό. Το λιμενικό που εμείς δεν έχουμε βέβαια, για ευνόητους λόγους. Και εφόσον συζητηθεί, συνδρομή της αστυνομίας. Στην πρώτη φάση, έλεγχοι γίνονται μόνο κατόπιν καταγγελίας, εφόσον η Δημοτική Αστυνομία υποχρεώνει έναν πέρα. Τρίτον, όπως ξέρετε, η Δημοτική Αστυνομία έχει 2,5 χρόνια ζωής από τότε που έχω ανασυστήθηκε. Ούτε 2,5 λιγότερο. Το πρώτο στάδιο ήταν και πέρασε αρκετός χρόνος ώστε να μπορέσει η υπηρεσία να στηθεί στα πόδια της με πολύ περιορισμένη δύναμη. Και σήμερα έχει περιορισμένη δύναμη η Δημοτική Αστυνομία σε σχέση με τις ανάγκες της πόλης και του συνόλου του Δήμου. Άρα η Δημοτική Αστυνομία σχεδόν είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει αυτό το φορτίο μόνη της. Σαφώς πρέπει, εφόσον ξεκινήσουν οι έλεγχοι, να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει και ισονομία απέναντι σε όλα τα καταστήματα ή σε όλους τους φορείς, γιατί είναι αυτό το οποίο ζητάνε και οι επαγγελματίες και έχουν απόλυτο δίκιο. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω όμως ότι εκ μέρους του Δήμου θα ζητηθεί και συνδρομή και των υπόλοιπων υπηρεσιών που εμπλέκονται. Είτε είναι το υγειονομικό και σαφώς και η ελληνική αστυνομία. Θέλετε να διαγνωματικό μου πρώτα και ιδιότητα. Κατερίνα Μαυροδίνη, στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Οικολογική Κίνηση Κοζάνη. Ωραία. Τι συζητήσατε μέσα και ποιες είναι οι προτάσεις που κατέθεσε η Οικολογική Κίνηση για το θέμα του αντικαπνιστικού νόμου? Η Οικολογική Κίνηση, όπως και πολλοί φορείς, κλήθηκαν σήμερα από τον Δήμαρχο σε αυτή τη συνάντηση για να συζητηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοστεί αυτός ο αντικαπνιστικός νόμος υπερήφανος. Η οικολογική κίνηση στηρίζει και συμφωνεί απόλυτα με τη θέση του Δήμου ότι πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να εφαρμοστεί στη χώρα μας, στην πόλη μας. Και θα ήθελα να τονίσω ότι δυστυχώς ένα 85% του πληθυσμού της χώρας δεν πιστεύει ότι το παθητικό κάπνισμα επηρεάζει την υγεία, είτε τη δική του είτε των διπλανών του, των παιδιών. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Το παθητικό κάπνισμα είναι η τρίτη σαν αιτία θανάτου στη χώρα μας. Γύρω στα 500 άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν από τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι και θέμα δημοκρατίας, ισότητας, ίσων δικαιωμάτων των καπνιστών και των μη καπνιστών. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι μόνο οι καπνιστές έχουν δικαιώματα σε όλους τους χώρους εστίασης, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Δυστυχώς, ούτε στις δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζεται ο νόμος, που θα πρέπει να είναι τα πρώτα σημεία που πρέπει να εφαρμόζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε και δύο τα πρώτα. Καλησπέρα, Ριγάκης Λεωνίδας, πρόεδρος του Συλλόγου Καφετεριών Ερμής. Βγαίνουμε αυτή τη στιγμή μετά το κάλεσμα του Δημάρχου να μας ενημερώσει για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.
Μας έγινε ενημέρωση για τη διάθεση του Δήμου να εφαρμόσει το μέτρο ότι θα ξεκινήσει την διαφημιστική του καμπάνια. Είπαμε και εμείς τις προτάσεις μας, τις οποίες κάποια στιγμή μετά τη Γενική Συνέλευση θα βγουν και συγκεκριμένα πορίσματα για να συμβουλήσουν συγκεκριμένα. Εγώ θα ενημερώσω τους συναδέλφους, τους συγκαλώντας Γενική Συνέλευση, ενημερώνοντάς τους για τις προθέσεις του Δήμου. Το βασικό ερώτημα του Δημάρχου προς εμάς ήταν στο αν θα συμμετέχουμε εμείς ναι ή όχι σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια που θα ξεκινήσει. Και μετά τη Γενική Συνέλευση θα δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση, ποιες είναι οι δικές μας προτάσεις και αν διατεθέμαστε ή όχι, είμαστε διατεθειμένοι μάλλον, να συνεχίσουμε να ακολουθήσουμε και μέσα σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια. Εμφανίζεστε καταρχήν θετική. Ορίστε. Εμφανίζεστε καταρχήν θετική. Δεν είναι απλό το ερώτημα. Θετική μας όλοι καταρχάς είναι νόμος. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την εφαρμογή ή όχι ενός νόμου, δεν είμαστε αρμοδιοί. Είναι ένας νόμος που κανονικά πρέπει να εφαρμοστεί. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθεθεί η κοινωνία, πώς θα περάσει το μήνυμα στους πολίτες, για να μην είμαστε κακοί εμείς. Γιατί το άμεσο αντίκτυπο είναι ότι αν αύριο εμείς μαζέψουμε τα δασάκια από τα μαγαζιά μας, που δεν έχουμε πρόβλημα στο να το κάνουμε αυτό, οι κακοί της αυριανής ημέρας θα είμαστε εμείς οι καταστηματά. Θα μαλώσουμε εμείς οι ίδιοι με τον κόσμο. Θεωρούμε, όχι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο, θεωρούμε ότι είναι λάθος του νόμου και θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να είμαστε οι αστυνομικοί των μαγαζιών μας εμείς. Υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή του νόμου. Δεν μπορεί η επιχείρηση να έχει το πρόστιμο και ο παραβάτης όχι. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, δηλαδή η δικιά μας πρόταση η νομική είναι να αλλάξει ο νόμος ώστε το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου και της επιβολής να πάει στον πελάτη παύλα καταναλωτή. Εμείς σαν επιχειρήσεις είμαστε διατεθειμένες να έχουμε τα απαραίτητα σήματα, να μην έχουμε τα σάκια, να κάνουμε αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία στο να μην παρακινούμε κάποιον πελάτη στο να καπνίσει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν το δέχεται αυτό στο κατάστημά μας και είναι ο παραβάτης ο ίδιος, θα πρέπει να πληρώνει το πρόστιμο αυτός και όχι να επιβαρύνεται η επιχείρηση. Θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχοί, σας είπαν, για βεβαίωση προστίμων παραβάσεων. Ελέγχοι υπάρχουν ήδη. Ήδη σε όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε γίνονται έλεγχοι. Από εκεί και πέρα, με πρωτοβουλία του Δήμου, που εκεί έχει και δίκιο, γιατί θα διαφημίσει την εφαρμογή ενός νόμου που δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Θα κάνει τη διαφημιστική του καμπάνια και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με εμάς, όταν είμαστε προετοιμασμένοι όλοι να το αποδεχτούμε, θα αρχίσει η εφαρμογή του κανονικού νόμου που ήδη υπάρχει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρόνο. Διαγράμμα μπορεί να είναι από ένα μήνα, δύο, τρεις, ανάλογα από ό,τι θα ξανασυζητήσουμε μαζί. Θα ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια. Θα συζητήσουμε, θα κάνουμε εμείς την ανατροφοδότηση της πληροφορίας προς τα πίσω και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα. Δεν μπορούμε χρονικά να προσδιορίσουμε αν δεν είναι ένας, δύο ή τρεις μήνες. Αλλά πάντως δεν θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, πάρα πολύ εισαγωγικά αν έχει. Μετά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια ανταποκοπήση και τους ελέγχους για χορύπανση. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, υπήρχαν ζητήματα με έντονη παρουσία πολλά τηλεφωνήματα και δεν το είχαν στείλει. Αυτό σχολιάστηκε την εντατικοποίηση και σε περίπτωση τέλος πάντων δύσκολο για τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, οι έλεγχοι γίνονται συνέχεια και δικοποιημένα. Απλά εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε πότε είναι σωστή και ορθολογική, πότε όντως υπάρχει παράβαση. Γιατί υπάρχει το μεγάλο το φαινόμενο και κατοίκων και συναδέλφων όπου οι καταγγελίες γίνονται για άλλους λόγους και όχι για το προφανή. Οπότε δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αυτές τις στοχευμένες ενέργειες στις διάφορους συναδέλφους κατά πόσο όντως είναι ειλικρινές και αληθινές και κατά πόσο είναι στοχευμένες με δόλο. Ο Ιατρικός Σύλλογος τι λέει για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στο Δήμο της Κοζάνης? Φυσικά και ο αντικαπνιστικός νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εμείς σήμερα χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης, που είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκδήλωση, την οποία θεωρούμε ότι είναι άκρως ενδιαφέρουσα και θεωρώ ότι θα βοηθήσει στο σύνολο τους συμπολίτες μας στο να προάγουμε την υγεία όλων και κυρίως των αυτών των οποίων είναι παθητικοί καπνιστές. Θεωρούμε ότι έγινε σε μια σωστή διάσταση τέθηκε το ζήτημα της ενημέρωσης όλων των πολιτών, των συμπολιτών και πιστεύουμε ότι σύντομα με τις πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν πάρθει και να υλοποιηθούν από εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τοπικά, να ενημερωθεί ο κόσμος, να καταλάβει το σοβαρότητα του ζητήματος και φυσικά να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον νόμο, τον οποίο όντως θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί, μια που είμαστε από τις τελευταίες, να μην πω η τελευταία χώρα στην Ευρώπη, όπου δεν εφαρμόζεται αυτός ο νόμος.
Τώρα, για τα υπόλοιπα, για τις δράσεις υπεύθυνοι για να σας τα πούν είναι ο Δήμος, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία. Εμείς όμως θα συνδράμουμε με όποιες δυνάμεις και οτιδήποτε μας ζητηθεί, κυρίως στο κομμάτι της επιστημονικής κάλυψης λοιπόν, και τεκμηρίωσης δεδομένων για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και σε αυτή είμαστε στη διάθεση όλων σας.